Ξεκινώντας να κάνω ένα σχόλιο ότι ούτε αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να δικαιολογήσει τις προσδοκίες που προσπάθησε η κυβέρνηση να δημιουργήσει στα λαϊκά στρώματα, ότι πρόκειται ουσιαστικά για μέτρα στους αυτοπασχολούμενους αγρότες, ευρύτερα λαϊκά στρώματα, ότι πρόκειται ουσιαστικά για μέτρα που πρόκειται να τους ελαφρύνει από τα τεράστια βάρη που φορτώθηκαν και όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας και του νέου γύρου της κρίσης, όπως βέβαια είναι γνωστό ότι τέτοια προσδοκία δεν έχουν να περιμένουν και από τα πακέτα ενίσχυσης που τρία μερόνυχτα σκληρά διαπραγματεύεται, υποτίθεται, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτούς είναι δεδομένο ότι γράφεται ξανά ο λογαριασμός για να πληρώσουν το μάρμαρο και αυτής της κρίσης. Ο τίτλος του φορολογικού νομοσχεδίου ουσιαστικά λέει τη μισή αλήθεια για το τι πράγματι εξυπηρετεί. Γιατί μπορεί με οι φορολογικές παρεμβάσεις που κάνει η κυβέρνηση να ενισχύουν αυτό που θεωρείτε εσείς αναπτυξιακή διαδικασία, αλλά δεν λέει το νομοσχέδιο για ποιον προετοιμάζεται αυτή η ανάπτυξη και ποιον αφήνει για ακόμη μια φορά στα μεγάλα αδιέξοδα. Γιατί πράγματι έρχεται να συμπληρώσει τις φοροελαφρύνσεις και διευκολύνσεις και παχυλές ενισχύσεις που έχουν λάβει κατ' επανάληψη επιχειρηματικοί όμιλοι, εφοπλιστές, για ακόμα μια φορά, μεγάλη πρόκληση. Κάνει ουσιαστικά το μεγαλύτερο δώρο στις τράπεζες με το υποτιθέμενο πακέτο, το υποτιθέμενο πρόγραμμα για την στήριξη των κόκκινων δανείων, ενώ τα μόνιμα υποζύγια, οι αυτοαπασχολούμενοι αγρότες, οι μισθωτοί, μένουν με ημίμετρα, με προσωρινές και μόνο περιορισμένες διευκολύνσεις, τις οποίες παρουσιάζεται ως σωτήριες και οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά διέξοδα με τα οποία είναι αντιμέτωποι και τώρα και θα είναι βέβαια και στο επόμενο διάστημα στο οποίο μεταθέτεται τα φορολογικά αυτά και άλλα βάρη. Για μας, για το ΚΚΕ και νομίζω ότι και η μεγαλύτερη βαρύτητα του νομοσχεδίου, στο νομοσχέδιο έχει το περιβόητο πρόγραμμα Γέφυρα, που παρουσιάζεται ουσιαστικά από την κυβέρνηση ως πρόγραμμα για την προστασία δήθεν της πρώτης κατοικίας. Όμως είναι πράγματι έτσι? Προστατεύει ουσιαστικά τους δανειολήπτες? Εμείς λέμε όχι, γιατί έχει μια σειρά όρους και προϋποθέσεις που θέτουν ουσιαστικά εμπόδια, αλλά λειτουργούν και εκβιαστικά, αφού οι ποινές που προβλέπει σε περίπτωση που κάποιος οφειλέτης δεν καταφέρει να είναι συνεπής, είναι εξοντωτικές. Για μας είναι καθαρό ότι ουσιαστικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί τη γέφυρα για την οριστική κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, όταν έχετε κάνει ξεκάθαρο σε όλους τους τόνους ότι το επόμενο διάστημα παίρνετε μέτρα για την διευκόλυνση των πληστηριασμών. Ποιο είναι το κυριότερο στοιχείο? Το πρόγραμμα ουσιαστικά έχει προσωρινό χαρακτήρα. Όταν μάλιστα δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ρυθμισμένη άλλη προστασία της κύριας κατοικίας, η δυνατότητα που δίνεται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα για αιτήσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου αφήνει ουσιαστικά ελευκό ξεκρέμαστος τους οφειλέτες που στο επόμενο διάστημα, και μάλιστα όταν είναι γνωστό ότι οι βαριές συνέπειες της κρίσης θα αρχίσουν πιο έντονα να εκδηλώνονται από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αφήνει άλυτο το τι θα γίνει με ενδεχόμενο με οφειλέτηση που θα δημιουργηθούν και το επόμενο και δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα. Αν δηλαδή κάποιος που δεν εντάσσεται στις σημερινές κατηγορίες απολυθεί τον Οκτώβριο, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα είναι πολύ αυτή μετά και την καλοκαιρινή περίοδο, ήδη είναι πολλοί εργαζόμενοι που δεν εποχιακά εργαζόμενοι και άλλοι που δεν προσλήφθηκαν, που δεν ξεκίνησαν καν να δουλεύουν το διάστημα αυτό, αλλά είναι και πολλοί αυτοί που θα βρεθούν εκτός εργασίας το επόμενο διάστημα. Τι θα γίνει με όλους αυτούς, με τα βάρη και τα χρέη που θα δυσκολευτούν εκείνο το διάστημα να αντιμετωπίσουν? Δεν καλύπτει για το διάστημα αυτό το νομοσχέδιο. Επίσης,
Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι το κράτος θα επιδοτεί ένα ποσοστό του δανείου ανάλογα, λέτε, και με την που κλιμακώνεται ανάλογα με το αν το πόσο ήταν συνεπής το προηγούμενο διάστημα ο φιλέτης. Θεωρούμε και αυτό προβληματικό, γιατί άνθρωποι που είχαν πραγματικά αδυναμία, άνθρωποι που είχαν βρεθεί ήδη αντιμέτωποι με συνέπειες της προηγούμενης κρίσης και είχαν καταγγελμένα τα δάνειά τους, ουσιαστικά θα έχουν μικρότερη ελάφρυνση από άλλους. Και λέτε ανάλογα, έχουν και μία κλιμάκωση ανάλογα και με τις αποδεδειγμένες απώλειες εισοδήματός τους κατά τη διάρκεια των περιοριστικών για την πανδημία μέτρων. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα για τα κριτήρια, για το ποιοι θεωρούνται ότι πραγματικά αποδεδειγμένα πληγέντες από την πανδημία, γιατί είναι γνωστό ότι η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας δεν αφορά ουσιαστικά μόνο τους κλάδους και άρα και τους ΚΑΔ για τους οποίους ανακοινώθηκαν μέτρα, αφού η αναδουλειά ήταν γενικευμένη το διάστημα αυτό. Υπήρχαν και πολλές κατηγορίες που ενώ θεωρητικά δεν βρίσκονταν σε αναστολή εργασιών, ωστόσο αυτό απασχολούμε, είναι ορισμένες κατηγορίες που είχαν κατακόρυφη πτώση του τζίρου. Προϋπόθεση λοιπόν για την προστασία είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να καλύπτει το υπόλοιπο ποσό της δόσης και μάλιστα για διάστημα και για το διάστημα των νιάμων και για όλο το επόμενο διάστημα. Οι χιλιάδες άνεργοι του τουρισμού, της εστίασης, αυτό απασχολούμενοι με μικρομάγαζα που δεν καλύπτουν ούτε τα καθημερινά έξοδα. Πώς ακριβώς θα εξασφαλίσουν έστω και το υπόλοιπο των δόσεων όταν πραγματικά σήμερα πολλοί από αυτούς, έχοντας ήδη ξεκινήσει τις εργασίες τους, αδυνατούν να καλύψουν βασικά έξοδα επιβίωσης. Και το αποκορύφωμα του εμπαιγμού είναι ουσιαστικά το διάστημα παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 79 μετά την ολοκλήρωση του 9 μήνου της συνεισφοράς του Δημοσίου. Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι αν ουσιαστικά ο φιλέτης δεν καταφέρει να είναι συνεπής στις δόσεις μετά το 9 μήνο, για διάστημα που φτάνει για τα καταγγελμένα δάνεια μέχρι και τους 18 μήνες, όχι μόνο θα διακόπτεται η συνεισφορά του Δημοσίου, αλλά ουσιαστικά θα αναζητείται αναδρομικά το σύνολο της συνεισφοράς που κατέβαλε επί 9 μήνες το Δημόσιο και μάλιστα έντοκα με ποσοστό 2-5% επιπλέον από τις υπόλοιπες δόσεις του δανείου που θα χρειαστεί να καταβάλει. Τώρα σοβαρά, ποιος θα είναι σε θέση να καταβάλει τα ποσά αυτά από όλους αυτούς που τους έχετε τσακίσει μισθούς, συντάξεις, έχετε χαρατσώσει κατ' επανάληψη το εισόδημά τους. Αυτός ο όρος ουσιαστικά θα λειτουργεί για μεγάλη μερίδα του κόσμου εκβιαστικά, ο οποίος φοβούμενος τις βαριές συνέπειες που θα έχει αν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στους όρους, θα μπαίνει και στο δίλημα αν πρέπει και μπορεί να ενταχθεί στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Είναι απαράδεκτο το εκβιαστικό αυτό μέτρο που χρησιμοποιείται και γι' αυτό λέμε ότι ουσιαστικά μεταφέρει τα διέξοδα για το αμέσως επόμενο διάστημα και το διάστημα που θα είναι εντελώς απροστάτευτη η κύρια κατοικία. Όμως, αν δεν ωφελούνται οι δανειολήπτες, ποιοι ωφελούνται τελικά από αυτή τη ρύθμιση? Ωφελούνται οι μόνιμα κερδισμένοι που δεν είναι άλλοι από τις τράπεζες. Γιατί και ουσιαστικά δίνει μια διέξοδο στα συσσωρευμένα κόκκινα δάνεια, αλλά κυρίως διαμέσου της υποτιθέμενης στήριξης των οφειλετών, για ακόμα μια φορά δίνεται ζεστό και εξασφαλισμένο, αυτό δεν επιστρέφεται πίσω, χρήμα στις τράπεζες. Δώρο στις τράπεζες ουσιαστικά είναι δηλαδή η περιβόητη γέφυρα, δώρο 500 εκατομμυρίων ευρώ και χωρίς κίνδυνο αυτό να αναζητηθεί πίσω. Γράφεται χαρακτηριστικά στην έκθεση του νομοσχεδίου ότι 210 εκατομμύρια προβλέπονται για το 2020 και 308 για το 2021. Είναι πραγματικά πρόκληση και εμπεγμός για τα λαϊκά στρώματα που καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα και αυτής της κρίσης, να βαφτίζεται και αυτή την ενίσχυση των τραπεζών ως δίθεν προστασία της λαϊκής κατοικίας. Οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, η λαϊκή οικογένεια, αυτοί που ζουν τη σκληρή πραγματικότητα που διαμόρφωσε η αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζει και σήμερα η Νέα Δημοκρατία, όλοι αυτοί που ανεβαίνουν ένα πραγματικά γολγοθά δόσεων,
και πολλοί από αυτούς βρίσκονται ξαφνικά χωρίς καθόλου εισόδημα, έχουν ανάγκη ουσιαστική ανακούφιση από τα βάρη και αυτό δεν εξασφαλίζεται με το παρόν νομοσχέδιο. Το ΚΚΕ θα καταθέσει στο νομοσχέδιο τροπολογία, επαναφέροντας ουσιαστικά πρόταση νόμου που είχε κατατεθεί και απορρίφθηκε πανηγυρικά από το ΣΥΡΙΖΑ το 2015, με μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας. Είναι μια πρόταση που αφορά ουσιαστικά οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 5.000 ευρώ με κάθε παιδί και περιλαμβάνει μέτρα που δίνει διέξοδο και για αντιμετώπιση των χρεών και στο διάστημα αυτό της κρίσης και μια δυνατότητα να ανταποκριθούν και στο επόμενο διάστημα. Μιλάμε για συνολική διαγραφή των τόκων και των ποσών που αντιστοιχούν στον ανατοκισμό και κεφαλαιοποίηση, για γενναία κούρεμα του κεφαλαίου με βάση και τα εισοδηματικά κριτήρια και τις δυσκολίες στο διάστημα αυτό της κρίσης. Μιλάμε για αναστολή πληστηριασμών για όσους είναι άνεργοι όλο το διάστημα της κρίσης, αλλά και τα μέτρα αυτά να επεκτείνονται, οι μειώσεις οφειλών να μην αφορούν μόνο την κύρια κατοικία, αλλά να επεκτείνονται και σε οφειλές επαγγελματικών δανείων των αυτοαπασχολουμένων και φτωχών αγροτών που να φτάνουν με μειώσεις έως το 30% ή με κάποια κλιμάκωση ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια. Και βέβαια για αυτές τις κατηγορίες σε όλη τη διάρκεια της κρίσης θεωρούμε ότι πρέπει να προβληθούν οριστική πάυση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για αυτές τις κατηγορίες. Αυτή η πρόταση θεωρούμε ότι αποτελεί ουσιαστική, θα την αναπτύξω ξανά και όταν κατατεθεί ως τροπολογία και στην επί των άρθρων συζήτηση. Αποτελεί ουσιαστική ανάσα για τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά και για αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που βρίσκονται ουσιαστικά κυριολεκτικά σε απόγνωση. Φτάνουν πραγματικά τα πόσα έχουν πληρώσει τα τόσα χρόνια της κρίσης. Ας πληρώσουν μια φορά και οι τράπεζες που στηρίχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με πακτολό χρημάτων και τέλος πάντων να αναλάβουν και το κόστος του επαγγελματικού τους ρίσκου. Ακόμα στο νομοσχέδιο υπάρχουν μια σειρά άλλα φορολογικά μέτρα που δείχνουν και το χαρακτήρα του και ποιον πραγματικά ενδιαφέρεστε να βγάλετε από αυτήν την κρίση. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα στο άρθρο 2, ότι προβλέπεται απαλλαγή φορολογία εισοδήματος στις κεφαλαιοχικές εταιρείες για τη δωρεάν διάθεση με τη μορφή μετοχών σε εργαζόμενους ή εταίρους ή μετόχους ακόμα, δηλαδή ποσά που δίνονται ως μπόνους για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Η ρύθμιση αυτή έχει διπλό στόχο, κυριότερα με βασικότερο το να καλλιεργήσει τον κοινωνικό εταιρισμό, την ώρα δηλαδή που τσακίζονται οι μισθοί, διαλύονται οι εργασιακές σχέσεις, με τέτοια μέτρα στοχεύεται ουσιαστικά να γίνεται ακόμα περισσότερο λάστιχο ο εργαζόμενος για να κυνηγάει τους στόχους της επιχείρησης. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Να εντατικοποιείται δηλαδή ακόμα περισσότερο η εργασία για να βγάζουν υπερκέρδη οι επιχειρηματίες και να ευνουχίζεται από την άλλη το εργατικό κίνημα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων που αντί να διεκδικούν την επαναφορά των μισθών τους στα προ-κρίσης επίπεδα να δουλεύουν με ρυθμούς λάστιχο για να πετύχουν όχι μισθό, όχι αύξηση μισθού, αλλά κίνητρα επιβράβευση, δηλαδή να γίνουν μέτοχοι στην επιχείρηση. Η ίδια μάλιστα απαλλαγή προβλέπεται και για εταίρους και μετόχους. Και αυτό είναι ακόμα πιο προκλητικό στοιχείο στη ρύθμιση. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ήδη έχετε μειώσει η φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών στα 5% για τους μετόχους, δηλαδή για αυτούς οι μετοχές που δίνονται υπό τη μορφή μπόνους δεν αποτελεί έσοδο. Είναι πραγματικά προκλητικό την ώρα που τέτοιου είδους ελαφρύνσεις δεν υπάρχουν για τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Βέβαια, ακόμα πιο προκλητικό και δεν ουσιαστικά πέρασε στον εφρό από όλα τα άλλα κόμματα, είναι το νέο δώρο που κάνετε στο άρθρο 10 στους εφοπλιστές. Αλήθεια μας γεννά ερωτηματικά αν έχει παραμείνει ο παραμικρός φόρος για να πληρώνουν οι εφοπλιστές. Δεν έφταναν τα αφορολόγητα καύσιμα, οι τόσες ατέλειες, τώρα τους απαλλάσσετε και από δασμούς στον ειδικό φόρο κατανάλωση και στο φόρο κατανάλωση για όλα τα είδη τα οποία προορίζονται για τον εφοδιασμό των επαγγελματικών πλοίων.
Τώρα, αυτού του είδους τα μέτρα είναι τουλάχιστον προκλητικά όταν κατ' επανάληψη απορρίπτεται την προτάση του ΚΚΕ για να καταργηθεί ο ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να προβλέπεται ή να καταργηθούν ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε άλλες μερίδες εργαζομένων όπως αγρότες κλπ. Να προβλέπεται άλλη μια ελάφρυνση για τους εφοπλιστές. Έλεος δηλαδή, έχουν άλλο θεό οι εφοπλιστές μέχρι σήμερα. Σε αυτή την κατεύθυνση και δείχνει, αν θέλετε, και την αντίληψή σας, κινείται και το άρθρο 1, που ουσιαστικά τι επιδιώκει, να διαμορφώσει τους όρους για να μετατρέπεται και με τον νόμο η χώρα σε φορολογικό παράδεισο. Ανέφερε πριν και σας έκανε κριτική ο προηγούμενος εισηγητής του Κινάλου ότι δεν είναι τόσο τολμηρό για να προσελκύσει επενδυτές. Εμείς αυτό ακριβώς από την αντίθετη σκοπιά λέμε ότι αυτό το κίνητρο έχετε, ότι διαμορφώνεται ουσιαστικά κίνητρα για να αναζητούν ξένα κεφάλαια χαμηλότερη φορολογία στη χώρα, δηλαδή για συνταξιούχους που φέρνουν τα εισοδήματά τους στη χώρα προβλέπεται 7% σταθερή φορολογία κάθε χρόνο σε όλα τους τα εισοδήματα, την ώρα που οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα φορολογούνται οι μισθωτοί εργαζόμενοι έχουν υποστεί πολλαπλή φορολαιλασία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για όλες αυτές τις κατηγορίες θεωρούμε ότι τα μέτρα που αντίστοιχα παίρνονται από το νομοσχέδιο είναι τουλάχιστον ανεπαρκή και ημίμετρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η πολυδιαφημιζόμενη αναστολή του τέλους επιδιδεύματος στους αγρότες για ένα μόνο χρόνο δεν μπορεί να θεωρείται λύση. Όταν το τέλος επιδιδεύματος είναι ένα άδικο μέτρο, ένα μέτρο που επιβλήθηκε στα χρόνια των μνημονίων και θα έπρεπε όχι μόνο για τους αγρότες να μην ισχύσει, αλλά να καταργηθεί και για τους αυτοαπασχολούμενους που ισχύει όλα τα προηγούμενα που ισχύει μέχρι σήμερα. Είναι απαίτηση τόσο των αγροτών όσο και των αυτοαπασχολούμενων να καταργηθεί συνολικά αυτό το χαράτσι και όχι βέβαια να αναστέλλεται ή να περιορίζεται για συγκεκριμένο διάστημα. Και αντίστοιχα και για την προκαταβολή φόρου θεωρούμε ότι δεν είναι λύση η μείωσή της, αλλά θα έπρεπε αυτή να καταργείται όταν οι αυτοαπασχολούμενοι που δεν ξέρουν αν θα βγάλουν καν εισόδημα τη φετινή χρονιά και αν θα επιβιώσουν την επόμενη, καλούνται να προκαταβάλουν φόρο για εισοδήματα που καθόλου βέβαια δεν είναι αν θα τα κάνουν. Και μάλιστα όταν για όλη αυτή τη μερίδα εργαζομένων δεν έχετε ουσιαστικά προβλέψει και από την περίοδο των περιορισμών μέτρα όπως αυτά που κατ' επανάληψη σας καταθέσαμε, όπως την επαναφορά του φορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ, την κατάργηση και του τέλους επιδιδεύματος και του ένφια και βέβαια την διαγραφή και όχι την αναστολή ατομικών εισφορών για το διάστημα που ίσχυσε τα περιοριστικά μέτρα. Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι διευκολύνει και η πρόταση που θα καταθέσει το ΚΚΕ για την ελάφρυνση της λαϊκής οικογένειας. Κλείνω για να μην... Από αυτή την άποψη δεν θα μπορούμε να ψηφίσουμε το παρόν νομοσχέδιο. Δεν θεωρούμε ότι είναι ουσιαστικά θετικό, σε θετική κατεύθυνση και κλείνω με ένα σχόλιο μόνο για το ζήτημα αυτό που βάζεται για τους επιτυχόντες του διαγωνισμού για το νομικό συμβούλιο του κράτους. Θεωρώ ότι και οι απαντήσεις που δώσετε τώρα δεν καλύπτουν το γεγονός ότι μέχρι σήμερα ήταν πάγια τακτική που ακολουθεί το ότι το σύνολο των επιτυχόντων ενός απαιτητικού διαγωνισμού, δεν μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να βρεθούν σε αυτές τις θέσεις και μάλιστα όταν οι αποκλήσεις των επιτυχόντων βαθμολογικά είναι ελάχιστες στον παρόντα πίνακα, όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν με βάση αυτή την τακτική που ακολουθεί το πάγια όλα τα προηγούμενα χρόνια ακολουθεί σε ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό και μάλιστα βασιζόμενοι και στην απόφαση της ίδιας της κυβέρνησης που είχε με την κυβέρνηση
αρχεία του Μαρτίου πει ότι πρόκειται να παρατείνει τον πίνακα επιτυχόντων μέχρι τον Απρίλιο του 2021, όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται ξαφνικά ξεκρέμαστοι και την ώρα που σε άλλους διαγωνισμούς, όπως για παράδειγμα στον διαγωνισμό των ειρηνοδικών, έχει παραταθεί για 6 συνεχόμενα χρόνια και μέχρι να εξαντληθεί ο πίνακας. Θεωρούμε ότι είναι άδικο για τους εργαζόμενους αυτούς το μέτρο που εισάγεται. Ευχαριστώ.